Let me come with you, please. Not going Germany. Sorry. Bæ! Hun er lik pappa. Bæ! Γεια σας και πάλι από το 23ο Φεστιβάλ Ολυμπίας και την 20η Κάμερα Ζιζάνιο, που φέτος λόγω της πανδημίας απλώνονται σε ολόκληρη τη χώρα. 90 ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation και μικρού μήκους από 47 χώρες, αλλά και 188 ζιζανιοτενίες παιδιών από όλο τον κόσμο βρίσκονται online στην πλατφόρμα online.olympiafestival.gr. Το 23ο Φεστιβάλ Ολυμπίας διοργανώνει με την υποστήριξη του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννηση του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Τζιάνι Ροντάρι. Ο Ροντάρι, ένας πραγματικός μαέστρος της φαντασίας, τοποθέτησε την παιδική λογοτεχνία στο ύψος της, δόρισε στους δασκάλους πλήθος εργαλείων για να πειραματιστούν σε νέα παιδαγωγικά μονοπάτια και έδωσε σε πολλούς σκηνοθέτες ένα εφαλτήριο για να ασχοληθούν με το ιδιαίτερο και ξεχωριστό είδος του παιδικού κινηματογράφου. Οι ταινίες του αφιερώματος φιλοξενούνται στην πλατφόρμα του φεστιβάλ και είναι δωρεάν προσβάσιμες σε όλους. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μερίδα για το παιδαγωγικό έργο του Τζιάνι Ροντάρι με γενικό τίτλο «Η ουτοπία δεν είναι ουτοπία και η φαντασία διδάσκεται», με τη συμμετοχή εισηγητών από την Ελλάδα και την Ιταλία. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί στις 2 Δεκεμβρίου και 6 το απόγευμα με live streaming από τη σελίδα του φεστιβάλ στο Facebook. Η μαμά το ξέρει ότι θα κάτσεις. Προσεγγίσεις. Ένα αφιέρωμα με 15 πρόσφατες μικρού μήκους ταινίες ελληνικής παραγωγής που συστήνει στο ενήλικο κοινό τη γενιά που έρχεται μέσα από ευαίσθητες προσεγγίσεις ζητημάτων που την απασχολούν. Πού είναι, ρε? Θυμάσαι που πηγαίναμε τώρα σε ένα μικρή? Όχι. Την αγαπάς τη μαμά? Καλή. Πέρα από τις προβολές, μεταφέρουμε το σύνολο σχεδόν της φεστιβαλικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο. Κριτικές επιτροπές ενηλίκων και παιδιών, εργαστήρια για παιδιά, σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, δράσεις για επαγγελματίες του κινηματογράφου, διαλέξεις και ημερίδες ανοιχτές στο ευρύ κοινό και τόσα ακόμα που συνθέτουν μια πλούσια φεστιβαλική εβδομάδα. Τα εργαλεία τηλεδιασκέψεων και εξ αποστάσεως συνεργασίας έχουν ήδη πάρει φωτιά από την περασμένη εβδομάδα. Το Φεστιβάλ Ολυμπίας είναι διοργάνωση διεθνής και δεν χάνει ούτε φέτος αυτό το χαρακτήρα της. Οι δύο διεθνείς κριτικές επιτροπές του φεστιβάλ δεν φιλοξενούνται φέτος στην Ηλία, αλλά είναι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα στις επάλξεις. Τα μέλη τους βρίσκονται σε 9 διαφορετικές χώρες, παρακολουθούν τις ταινίες μέσω της πλατφόρμας του φεστιβάλ και συνεδριάζουν διαδικτυακά. Οι επιτροπές στελεχώνονται και φέτος από σημαντικές προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου, όπως ο θρύλος του παιδικού σινεμά Rock Demers από τον Καναδά, που υπηρετεί με πάθος την 7η τέχνη από κάθε πιθανό μετερίζει για περισσότερα από 60 χρόνια, καθώς και η διευθύντρια του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Ελίζα Λαντό. Όμως, στο Φεστιβάλ Ολυμπίας και στην Κάμερα Ζιζάνιο δεν κρίνουν μόνο οι μεγάλοι, κρίνουν πρωτίστως τα παιδιά. Σε επόμενο επεισόδιο θα δούμε πώς περισσότερα από 100 παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και το εξωτερικό στελεχώνουν 13 κριτικές επιτροπές. Il protagonista.